Και εδώ εστιάζεται και η ευθύνη όλων μας των αυτοδιοικητικών αρχών απέναντι σε κάθε αυτή πρωτοβουλία, αδράνεια ή ανάληψη της δράσης μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού έχει ευθύνη απέναντι των πόλεων, προφανώς απέναντι των πολιτών, να αυξήσει την επίγνωση της βιώσιμης κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο και να εμπλέξει όλους τους τομείς, είτε πρόκειται για την κοινωνία των πολιτών, για επιχειρήσεις, για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή κυβερνητικές αρχές. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει επίσης να συντονίσει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των πόλεων, που να αποδεικνύει την από κοινού αγορά νέων τεχνολογιών, όπως παραδείγματος χάρη λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας, αναφέρθηκε ο κ. Υπουργός πριν για την ηλεκτροκίνηση, κάτι που είναι και στην Αττική σε μεγάλο βαθμό και θα υπάρχει σημαντική χρηματοδότηση από την περιφέρεια της Αττικής πάνω σε αυτή την εξέλιξη, μειώνοντας έτσι το κόστος και επιταχύνοντας τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Τέτοιες λύσεις και ιδέες υιοθετούνται ή προσαρμόζονται από πόλη σε πόλη, ενώ διαδίδονται μέσω των ευρωπαϊκών και των διεθνών δικτύων πόλεως. Το σύστημα πληροφοριών Smart City και καθώς επίσης το παρατηρητήριο των βιώσιμων πόλεων του κόσμου που καταγράφει και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές για την επίτευξη των στάνταρς της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημαντική επίσης είναι η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Θέλω να τονίσω ότι με χαρά διαπιστώνω σε κάθε βήμα πως και η σημερινή κυβέρνηση είναι πραγματικά αφοσιωμένη στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και την αειοφορία αλλά και την κυκλική οικονομία. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και το πρώτο διοικητικό για την κυκλική οικονομία με τη συμμετοχή πολλών συναρμόδιων υπουργείων, όπως άλλωστε είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η χώρα μας παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισίου αλλά και της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Ως Περιφερειάρχης Αττικής δεσμεύτηκα πρόσφατα για το θέμα της στενότερης συνεργασίας με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Συντονιστή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των ΜΕΝ Εθνών, ο οποίος με επισκέφθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Κοεντάνο Λεόνι. Όπως άλλωστε έχουμε ανακοινώσει, έχουμε κηρύξει το 2020 ήδη έτος ανακύκλωσης για την Αττική με την άμεση εφαρμογή σειρά μέτρων για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων, κάτι το οποίο θα ανακοινώσουμε και εδώ είναι εκλεκτή δήμαρχη της Αττικής, φίλη θα έλεγα, στις 29 Γενάρη, μέσα από την οποία θα δίνει την προστασία πάνω σε όλα τα θέματα της δημόσιας υγείας και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Με παράλληλη δημιουργία προφανώς παρατηρητηρίου ανακύκλωσης που κάθε μέρα θα ενημερώνει τους πολίτες αλλά και όλους μας πώς ακριβώς ανακυκλώνουμε, αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλων δικτών απόδοσης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο με προγράμματα επιβράβευσης και παρακίνησης των δημοτών αλλά και των ίδιων των πολιτών που έρχονται στην Αττική μας. Ήδη μέσα από το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμα για πράσινα σημεία, τα οποία χρηματοδοτούνται σε όλους τους δήμους περιφέρειας Αττικής όποιοι φέρουν μελέτες όριμες, ενώ αξιοποιούμε και τα 60 κινητά πράσινα σημεία που προμηθευτήκαμε προσφάτως και μέχρι τον Απρίλιο θα υπάρχουν και δημιουργούμε επίσης γωνιές ανακύκλωσης, δίκτυα συλλογής ιδιοκοπλήτων, οικιακή κομποστοποίηση και πολλά άλλα στον τομέα της ανακύκλωσης. Υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας και με δεδομένο ότι αυτό ενισχύεται από τις δράσεις για την κυκλική αλλαγή σε συνεργασία με τους δήμους της περιφέρειας, δίνουμε έμφαση στην επανακρησιμοποίηση των προϊόντων, στον προορισμό της πλαστικής ρύπανσης, κάτι το οποίο
είναι ένα παγκόσμιο στοίχημα. Στην προτεραιότητα παραμένει βεβαίως και η σταδιακή και συστηματική μείωση των εκπομπών άνθρακα, όπως και της ρήπασης με τη διατήρηση των πόρων στην οικονομία. Στόχος επίσης Περιφέρειας Αττικής είναι η παροχή κινήτρων ώστε η οικονομική ανάπτυξη να συμβαδίζει παράλληλα με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της εξάλληψης των αποκλήτων, ενώ και το νέο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορεί επιπροσθέτως να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων ενεργειακών και καινοτόμων προϊόντων με επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας με νέες υποδομές αλλά και προφανώς νέες θέσεις εργασίας. Πρημοδοτούμε την ηλεκτροκίνηση και διαθέτουμε το ποσό των 30 εκατομμυρίων σε πρώτη εφαρμογή από φόρους του ΕΣΠΑ για συστήματα τροφοδοσίας ηλεκτροκινούμενων οχημάτων και στους 66 δήμους της Αττικής, αλλά και στην επιδότηση ενεργειών και παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην πιο ευρεία εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Τέλος, αναπτύσσουμε πολιτικές και δράσεις για την εξοικονόμηση μιας ευφυούς περιφέρειας σε επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και αστικής βιωσιμότητας. Κλείνοντας, θα ήθελα να προβληματιστούμε προφανώς όλοι όσοι μοιραζόμαστε την εμπειρία σήμερα το EcoFest 2020 της Αθήνας. Τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη περισσότερο βιώσιμη από μια άλλη? Είναι τα φυσικά της χαρακτηριστικά ή η ασφαλής της τοποθεσίας? Είναι το αποτέλεσμα έγκαιρων και προνοητικών επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη? Είναι ίσως οι μακροχρόνιες επενδύσεις στις υποδομές για την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές ή τα επιτεύγματα μέτρων που ελήφθησαν για το μετριασμό των επιπτώσεων της αλόγης ανάπτυξης? Και το πιο σημαντικό, πώς ανταποκρίνονται αυτοί οι δείχτες στις ανάγκες των πολιτών τόσο τώρα όσο και στο μέλλον? Ένα είναι το βέβαιο, είμαστε δεσμευμένοι ως πολίτες της Αττικής και της Αθήνας στο μνημόνιο των προγόνων μας. Οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες αυτό το τόπο βιώσιμο στον χρόνο, όσο βιώσιμη παραμένει τελικά η Ακρόπολη ως αιώνιο σύμβολο του πολιτισμού της γης. Είμαι σίγουρος, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε, Σκέδε, αγαπητέ Υπουργέ και όλοι οι παρεμπισκόμενοι, ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτό προτάσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερο το μέλλον για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.